θα αξιοποιούμε και θα εκτιμούμε τους ανθρώπους του πνεύματος. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, δεν θέλω δεύτερο λόγο. Ιδιαίτερα ευτυχής τα τελευταία 4 χρόνια που ζω πνευματικά, συναισθηματικά, ηθικά, καλλιτεχνικά δίπλα στον Άγιο αυτόν καλλιτέχνη Αλέξη Παρχαρίδη, τον αγαπάω αδερφικά, όχι μόνο καλλιτεχνικά, δίπλα σε αυτόν τον σοφό, τον πιο σοφό και απλό άνθρωπο που γνώρισα στη ζωή μου, τον καθηγητή, που το μέγεθος και ο όγκος της προσφοράς του δεν εκτιμήθηκε από τα Υπουργεία Πολιτισμού και από τα κράτη, τα κράτα και τα πολιτείας, όπως λέει σε ένα σημείο συγγραφέας, τον Δημήτρη τον Πιπερίδη, ο οποίος είναι επικίνδυνος συγγραφέας, όχι απλά ταλαντούχος συγγραφέας, επικίνδυνος. Στο πρώτο γύρισμα στο Κόκκινο Ποτάμι είχα το πρώτο και μεγάλο μου τρακ μετά από 41 χρόνια και 7 μήνες, 35 μέρες και 32 ώρες διαδρομή. Ο Μανουσάκης έπαθε πανικό, σου λέει άλλον τάκι προσέλαβα, άλλον τάκι βλέπω. Τις πρώτες 3 ατάκες στο παλιό, στο πρώτο σπίτι που έμεινε όθωνας. Ήμουνα συγκλονισμένος, δεν μπορούσα να πω τα λόγια αυτά τα οποία μου είπε ο παππούς μου, τα οποία μου είπε ο θείος μου, τα οποία μου είπε, άκουσα και διάβασα πως ένα λιράρι του κόψανε τα δάχτυλα πάνω στη τράτα, πάνω στην προσφυγιά, έπαιζε λίρα για να ψυχώσει και του έσπασε τη λίρα ο άνθρωπος εντός εισαγωγικών και του κόψανε τα δάχτυλα για να μην παίζει λίρα. Όλα αυτά στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου ήταν παράδεισος και κόλαση. Χαλάρωσα, μου είπε να προστασιοποιηθώ λιγάκι, να τα δω, ο κόσμος να, με καθοδήγησε σκηνοθετικά και έγινε αυτό που έγινε στο ποτάμι. Το φορτίο στο θέατρο είναι πιο βαρύ γιατί είναι συνεχόμενη η ροή. Δεν έχει stop, πάμε από την αρχή πάλι. Χαλάρωσε Τάκη, χαλάρωσε Παπαζήση. Όχι, εδώ το καράβι άμα ξεκίνησε, η φουρτούνα έχει... Έτσι λοιπόν 8 μήνες, δεν ξέρω ο κορονοϊός αν... Μας έδωσε και χρόνο και το σκεφτήκαμε και έκατσαν τα πράγματα. Πάντως ζω μια ευτυχισμένη διετία σε σχέση, ζω τους γονείς μου, ζω τα αδέρφια μου, ζω τους παππούδες μου. Χωρίς τους ανθρώπους όμως, τον Κοσμά, τον Καρυπίδη, ο οποίος σηκώθηκε 6 ώρα, πήγε, έφερε τα μηχανήματα, θα πάει να δει το χώρο, θα φέρει τα σκηνικά, θα φέρει τα σίδερα, θα στήσει, θα κάνει και εμείς θα βγούμε και θα πάρουμε και το χειροκρότημα, θα πάρει και αυτός, δεν θα υπήρχε τίποτα. Ο Μιχάλης, ο Τσολάκης, πού είναι, έφυγε. Μας έφερε και τα, ο Μιχάλης. Τελίχα ήθελε νερά. Ωραία, ναι, συνεχίζει την εργατική του διαδρομή. Ο Γιάννης ο Καπράρας που έχει τον ήχο και τα φώτα, που θα έρθει και ο Κωνσταντίνος ο Αλεξανδρής από την Άωση και την Βέρεια, θα έρθουν. Χωρίς αυτούς και στα φώτα θα έχουμε τη βοήθεια και της κόρης μου της Αρχοντίας, την παρουσία της, την υποστήριξή της, την εργασία της. Τους ευχαριστώ πρώτα αυτούς τους ανθρώπους και αν και στις 2 τελευταίες πρόβες μπορέσω να κρατήσω την ηρεμία μου που όπως μου είπαν οι συνάδελφοι μέχρι τώρα ήμουνα καλά, θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα να νιώσουμε συναισθήματα. Κλείνω αυτή την παρέμβασή μου δείχνοντάς σας, δεν είναι οι συνθήκες, ούτε το κουστούμι, ούτε η ψυχολογική μου διαδρομή, η θερμοκρασία μου δεν είναι έτοιμη, αλλά θα σας δείξω παιδιά ένα, μόνο το σενάριο, να πάρετε μια γεύση από την δεινότητα τη συγγραφική του Δημήτρη Πιπερίδη. Και μετά από αυτό, Ντόνατο Ρούμε. Η θάλασσα ντέρα. Μια φορεσμένο πράγμα να το η θάλασσα. Και θερείς και πλάστε για να τυραννείς τα αφρός. Ένα να χωρίς και τ' άλλο να φέρει και τα αμμόνια της. Θα λέω σε κάτι. Ους να είναι 12 χρονών θάλασσα στη ζωή κίδα. Όταν εκατήβας ο χωρίος στην τραπεζίδα, α τότε είδα το. Και κάθομαι τα ώρα στο λιμάνι και τέρνω τα παπόρια που έστεκα να πέσει η θάλασσα και έλεγα πότε θα αξιώνουμε ο Θεόν και βγαίνω και εγώ πάω μια να πάω σε έναν παππούρ και πάω χάμε. Τρανό να μου τι είχα να έλεπα την πόλη. Γεια σου πόλη, γεια σου χαμονήν έλεγα. Άρα έρθεν και τεμόνι σειρά και ξεβάσω πάω από και εντό έγριξα
Μπόλτο είναι εμένα. Κοίτα. Ζαέρ. Α, το είναι η χαμονή. Μπράβο. Νέα παράσταση μετά την Ευρώπη Παρθένα, σωστά. Λοιπόν, ρόλο. Να ακούσουμε και τον ρόλο. Ρόλο, θα έλεγα ότι δεν είναι ρόλος, ένας ακόμη ρόλος αυτός. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, είναι ένα μονοπάτι στο οποίο περπάτησα μικρό παιδί, μεγάλωσα σε αυτό το μονοπάτι και το έφερε η τύχη και η ζωή και είμαι ευτυχισμένος γι' αυτό. Και στο Κόκκινο Ποτάμι βεβαίως, αλλά τώρα στο θέατρο να παίξω τον ρόλο του Πόντιου, του Παυλίδη στο Κόκκινο Ποτάμι, του Παντελή στο θεατρικό του Δημήτρη του Πιπερίδη. Το ζω, προσπαθώ να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου, τα προσωπικά που δεν πρέπει να ξεφύγω και να εκφραστώ σε προσωπικό επίπεδο υποκειμενικό. Πρέπει ο κόσμος να εισπράξει συναισθήματα, να προκαλέσουμε συναισθήματα. Ο ρόλος είναι ο ρόλος, ας πούμε, επιτραπεί και εμένα μια φορά, φίλε μου, και λέει να πω ότι είναι ο ρόλος της ζωής μου. Είναι ο ρόλος της ζωής μου. Πρώτη φορά. Πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αλλά το λέω πρώτη φορά τώρα, σήμερα, σε σένα το λέω πρώτη φορά και το υπογράφω. Επειδή δεν αναφέρεται όμως πιο αναλυτικά για τον ρόλο, είναι ένας ρόλος δραματικός, φαντάζομαι. Ναι, και ναι. Το έργο ούτως ή άλλως. Ναι, είναι. Αναφέρεται σε ένα ακόμα δράμα. Στη γενοκτονία. Στη ο ρόλος του πατέρα, του Παντελή, που φεύγει από την τραπεζούντα με το παιδί του, το ένα παιδί του και την ύφη του. Και περιμένει τη γυναίκα του, να έρθει και η γυναίκα του από την τραπεζούντα, αλλά η γυναίκα έρχεται μεν, αλλά έρχεται χωρίς να έχει συμβεί κάτι καλό και τα πράγματα είναι συγκλονιστικά, η εξέλιξη είναι συγκλονιστικά δραματική η εξέλιξη. Αυτός ο ρόλος του Παντελή μου είναι η ψυχή μου, είναι η ζωή μου, όπως και βέβαια και στο Κόκκινο Ποτάμι. Πολύ ωραία. Θα δούμε από κοντά τότε. Ευχαριστώ για την 23. Πρεμιέρα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, Καλαμαριά. Και μετά μια μικρή περιοδία, ίσως και μεγαλύτερη. Και μεγάλη. Πιστεύω 1-2 χρόνια θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Ευχαριστώ πολύ.